Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλώς ήρθατε και από κοντά. Να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Είναι και οι μέρες τέτοιες και καταλαβαίνω ότι και εσείς που αυτόν τον καιρό, ακόμη και εσείς που ασχολείστε εντατικά και με τις εκλογές, ακόμη και εσείς έχετε έτσι αυτές τις μέρες τρεξίματα και για το Πάσχα. Και για το Πάσχα. Είναι λογικό νομίζω. Βλέπετε τι γίνεται και στην Καστοριά από την άλλη. Έχουμε μια ακόμη απόσυρση υποψηφιότητας, θα δούμε μέχρι το τέλος, γιατί η ανάδειξη των συνδυασμών, η πραγματική υποψήφιοι πότε θα είναι. Αν θυμάμαι καλά, 5 Μαΐου είναι 5 Μαΐου. Η καταληκτική ημερομηνία. Που θα πρέπει να πάτε στο πρωτοδικείο. Στο πρωτοδικείο και νομίζω στο επόμενο πενθήμερο γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων από το πρωτοδικείο. Αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή μετά τις 5 Μαΐου μέχρι τις 10 Μαΐου. Αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Δεν είμαι και σίγουρος. Στην Καστοριά είχαμε τρεις υποψήφιους που αποσύρθηκαν. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο για το Άργος? Δεν το ξέρω, πάντως εγώ δεν πρόκειται να αποσύρω γιατί ήδη έχω δημοσιοποιήσει και το πλήρη αριθμό αλλά και τα ονόματα όλων των υποψηφίων συναδέλφων που απαρτίζουμε τη νέα πλέον προτεραιότητα στον πολίτη. Πριν λίγες μέρες εδώ λοιπόν ήταν και ο κύριος Μπουρινάδης, παλιός σας συνεργάτης. Ναι. Ξεκινάμε, προερχόμαστε από την κοινωνία είπε και θα λειτουργήσουμε για την κοινωνία. Στην ερώτηση τι διαφορετικό θα φέρετε με την νη δημοτική αρχή, ας πούμε. Εμείς από πού προερχόμαστε, από κάποια άλλη κοινωνία ή δεν λειτουργούμε για την κοινωνία, δεν το κατάλαβα αυτό. Οι γενικότητες είναι καλές, αλλά κάποτε πρέπει να εξειδικεύονται και να μην μένουν απλά και μόνο ως προβληματισμοί εντυπώσεων. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Μακάρι να καταφέρει να ευωδώσει η προσπάθειά του. Άλλωστε αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα κακώς ακόμη και για την Καστοριά οι προσπάθειες αυτών που αποσύρθηκαν αυτών δεν ευόδωσαν. Η πολυφωνία είναι καλή αρκεί να υπάρχουν σοβαρές προτάσεις και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλεκόμαστε είτε εμείς για πολλωστή φορά είτε κάποιοι άλλοι για πρώτη φορά να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τη σοβαρότητα όλων αυτών των προβλημάτων που πρόκειται να ανακύψουν όχι μετά τις εκλογές αλλά αμέσως μετά την 1η Σεπτέμβρη που ξεκινά η καινούργια δημοτική περίοδος. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά στα θέματα που αφορούν το Άργος. Όταν είπαμε ότι θα είστε μαζί μας, ήρθε ένα μήνυμα και λέει: γιατί σε αυτές τις εκλογές για το Άργος δεν ξανακούμε για την πλατεία. Θυμήθηκαν οι φίλοι μας παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, που η πλατεία του Άργους ήταν πραγματικά το κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί απίστευτο. Πολύ απλά η διαδικασία της πλατείας έχει δρομολογηθεί. Ναι. Αναμένεται ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο από ό,τι διαφαίνεται πάει για το Σεπτέμβριο. Ναι. Ήδη έχουμε ξεκαθαρίσει το πώς και ποια είναι η διαδικασία που ήταν πάρα πολύ πολύπλοκη. Έχουν εμπλακεί δικηγόροι τόσο εδώ από την Καστοριά όσο και εξειδικευμένοι δικηγόροι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος περί απαλωτριώσεων πάρα πολύ. Άρα και οι διαδικασίες. Ήδη έχει ζητηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο τρόπος και το ποσό αφού έγινε και η όλη έρευνα όπως προβλέπεται βάσει του Καλλικράτη και της ισχύουσας νομοθεσίας η διερεύνηση δηλαδή της χρηματοδότησης. Απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών έχει περάσει ως αποδοχή η πρόταση από την Οικονομική Επιτροπή. Ήταν και ένα θέμα σε κάποιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αν θέλετε κάναμε ένα τεστ να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που πράγματι θέλουν να γίνει πλατεία στο Άργος. Αποδείχτηκε μάλλον ότι η λαϊκή συσπήρωση ήταν μόνο για το Θεαθήνε ήθελαν αλλά ως διαμαγείας δεν εμφανίστηκαν και οι δύο οπότε δημιουργήθηκε τεχνητή μία παρτία και το Συμβούλιο σήμερα δεν έγινε. Σήμερα οι αργίτες τι θέλουν πραγματικά γι' αυτό διότι εκεί κοντεύει να γίνει και δημοψήφισμα για αυτή την ιστορία. Να το κάνετε κιόλας και αυτό. Νομίζω ότι πλέον έχει οριμάσει απόλυτα η πρόταση ότι
πρέπει να πάμε σε μια ριζική αναβάθμιση. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άμεση εμπλοκή και με το πρόγραμμα του Open Mall της Ανοιχτής Πόλης, το οποίο είναι σε εξέλιξη και αναμένουμε την έγκρισή του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που περνάει και αυτό από εκεί. Εμπλέκεται και η αναμόρφωση της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ξεκινάει και αυτή από την πλατεία. Τα μαχαιράδικα, άρα δεν είναι δυνατόν να πάμε από τη μία σε μια ριζική αναμόρφωση των κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης για να αυξήσουμε την εμπορική επισκεψιμότητα και να αφήσουμε την πλατεία, που δυστυχώς, όπως το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, οι περισσότεροι διερχόμενοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι πλατεία, στη μορφή που είναι σήμερα. Μια και αναφέραμε κάτι που δεν έγινε αυτήν την πενταετία, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι τη συζήτηση πριν πάμε στα επόμενα. Τι άλλο πιστεύετε ότι το είχατε καημό να το κάνετε, μεράκι να το κάνετε και δεν μπορέσατε να το κάνετε για αυτά τα χρόνια που πέρασαν? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αν και εγώ θα σας πω αυτό που είπα και πριν λίγο, όταν ήμουν σε έναν άλλο συνάδελφό σας, δεν ξεχνάμε το τι λέμε, δεν ξεχνάμε το τι γράφουμε. Έχω μόνιμα επάνω στο γραφείο μου τις προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού Προτεραιότητας στον Πολίτη από το 2006 ακόμη, όταν δεν είχαμε καταφέρει τότε να εκλεγούμε και ήμασταν η μειοψηφία στον Δήμο του Άρου Σοριστικού, αλλά το τι είπαμε και το 10 και το 14. Από όλα αυτά λοιπόν το 95% και πλέον έχουν γίνει πράξη. Βέβαια έχουν γίνει και πολλαπλάσια, τα οποία δεν τα είχαμε πει τότε, γιατί όχι γιατί δεν τα είχαμε φανταστεί, αλλά πιστεύαμε πως θα ήταν ένα απλά όνειρο. Τελικά από ό,τι φαίνεται το όνειρο έγινε όραμα, το όραμα έγινε πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέμε σήμερα ότι επιμένουμε στο όραμα, γιατί τελικά δεν είναι απλά ένα όραμα, αλλά είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί και υλοποιείται προς όφελος της κοινωνίας και των δημοτών. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχετε ως κεντρική ιδέα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Τα 55 κοντά εκατομμύρια για έργα ενταγμένα ή υποένταξη. Αυτό... Τα οποία στην πορεία ήδη έχει διαφοροποιηθεί. Οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια. Για να δούμε. Ναι, σωστό. Ναι, φυσικά φαντάζεστε ότι θα μπορούσαμε εντελώς ανεύθυνα να γράφουμε νούμερα χωρίς να ισχύουν. Αν είδατε στην παρουσίαση των πεπραγμένων που κάναμε, δίπλα από κάθε έργο που είχε... Ομολογουμένως ήταν και εντυπωσιακή, να σας το πω με την ευκαιρία, η παρουσίαση. Να είστε καλά. Μάλλον χρειάστηκε μάλλον και πολλή δουλειά και για αυτό το θέμα μάλλον. Κύριε Νατσούλη, πλέον... Κάνω παρένθεση εδώ, τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά. Οι εποχές που λέγαμε πολλά και κάναμε λίγα ή δεν κάναμε τίποτα ή πιστεύαμε ότι μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει και έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς όχι απλά δουλειά, χωρίς συγκροτημένη δουλειά και χωρίς επίπονη δουλειά. Χωρίς να λες ότι απλά δουλεύω ή πηγαίνω ένα... ταξίδι να διεκδικήσω κάτι έτσι για να βγω από την υποχρέωση. Πρέπει να πιστέψεις πρώτα εσύ ο ίδιος ότι αυτό που θες να κάνεις γίνεται, και από εκεί και πέρα σας καταθέτω, κάνω κατάθεση ψυχής αυτή τη στιγμή, ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα, αρκεί να μιλάμε για ρεαλιστικές λύσεις και ρεαλιστικές προτάσεις. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησα να πω είναι ότι δίπλα από κάθε νούμερο και από κάθε έργο υπήρχε και σκαναρισμένη απόφαση αντίστοιχη από τον αντίστοιχο φορέα, έτσι. Τα 55 λοιπόν εκατομμύρια, αν το δούμε και συγκριτικά, είναι περίπου, τηρείται αυτή η αναλογία περίπου του 10% με τις μελέτες. Αν θυμάστε καλά, είχε 604.000 περίπου για μελέτες. Ήταν μια συνειδητή επιλογή που κάναμε στην αρχή της θητείας αυτής, στην αρχή της πενταετίας, ότι μια και δεν υπάρχουν πόροι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από τη ΣΑΤΑ, τι θα κάνουμε, αυτές τις 150.000 περίπου, που δεν έφτανε 150, ήταν άλλες φορές 100, άλλες 120 κάθε χρόνο, αντί να πάμε να κάνουμε μικρά εργάκια που στην ουσία δεν θα κάναμε τίποτα, συνειδητά τις αξιοποιήσαμε εκπονώντας μελέτες που στοχευμένα θα πήγαιναν να λύσουν είτε χρόνια προβλήματα, είτε
κάποια έργα που θα φέρουν μια αναπτυξιακή πορεία στο Δήμο, έτσι ώστε να έχουμε τα όπλα και τα εχέγγυα να διεκδικήσουμε την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, των έργων μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε ήταν αυτά σε επίπεδο περιφέρειας, είτε ήταν κεντρικά, είτε ήταν σε τομεακά ή ακόμη και ευρωπαϊκά. Και νομίζω ότι αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε, βλέποντας πλέον όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η κόπη να παίρνει σάρκα και οστά. Λοιπόν, από αυτά που έχετε παρουσιάσει, ποια είναι, πιστεύετε, τα κομβικά έργα? Γιατί δεν θέλουμε σήμερα να κάνουμε εδώ μια επανάληψη της παρουσίασης, αλλά θέλουμε να εντοπίσουμε τα σημαντικότερα που εσείς πιστεύετε που αλλάζουν τη ζωή για τους 12.000 ανθρώπους του Δήμου σας. Λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά είναι η ολοκλήρωση πλέον του δικτύου της αποσυμφόρησης των οβρίων υδάτων της πόλης του Άργους Οριστικού, τέρμα πια στις πλημμύρες. Δεύτερο, η διευθέτηση της Κήτης ποταμού Ελιάκμονα. Η πρώτη φάση ήδη στις 15 του μηνός θα έχουμε ανάδοχο, τελειώνει και ο ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός και πάμε ήδη στη δεύτερη φάση, τα άλλα 11,5 περίπου εκατομμύρια, σε ένα μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα, σχεδόν δηλαδή σε όλα τα διοικητικά όρια της πόλης του Άργους που διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονος, διευθετείται το έργο αυτό με ό,τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή τέρμα πια στις πλημμύρες και από το ποτάμι. Θυμάμαι, δεν θέλουμε μάλλον να θυμόμαστε τις πλημμύρες και τις καταστροφές που έχει κάνει. Και γενικότερα με τις πλημμύρες στο Άργος και μέσα στο Άργος και έξω από το Άργος. Ή μέσα από το Άργος τελειώσαμε με το αντιπλημμυρικό και τα συνοδά του αντιπλημμυρικού που ήδη εκτελούνται και τελειώνουν. Λοιπόν, τελειώνοντας και με τη διευθέτηση της Κήτης, τελειώνουμε και με τις πλημμύρες, αλλά όχι μόνο αυτό. Και έχοντας πλέον τον Αλιάκμονα του ποτάμι σύμμαχο και όχι εχθρό, σύμμαχο στην ανάπτυξη, σύμμαχο στον τουρισμό και στην προσέλκυση φύλων του εναλλακτικού τουρισμού, γιατί όταν θα τελειώσει αυτό το έργο σε όλες του και στις δύο φάσεις και έπεται και τρίτη, η οποία βέβαια όμως θα είναι με πολύ ήπιες παρεμβάσεις μόνο στις περιοχές που είχαμε τις πλημμύρες, θα υπάρχει μια προσέλκυση τουριστών που θα μπορούν να ζουν τον Αλιάκμονα παράλληλα με την ψυχαγωγία, να περπατούν παράλληλα στον Αλιάκμονα, να μεταβαίνουν από τη μία όχθη στην άλλη και μάλιστα σε κάποιες φάσεις να μπορούν να μπαίνουν και μέσα στο νερό, μια και σε εκείνα τα διαστήματα το ύψος του νερού δεν ξεπερνάει τα 30 εκατοστά. Επίσης ένα άλλο σημαντικό έργο και ουσιαστικό είναι η επιτέλους ουσιαστική και οριστική διευθέτηση της διαχείρισης των λιμάτων, όχι μόνο της πόλης του Άργους, αλλά όλου του Δήμου. Μαζί με το βιολογικό καθαρισμό, αλλά και τα συνοδά έργα των καταθλιπτικών αγωγών που θα μεταφέρουν από τους αρκετά μεγάλους οικισμούς, αλλά κοντινούς, όπως είναι η Μιλίτσα του Κοσταράζη, η Ασπροκλησιά, η Λαχανόκηπη, η Αμουδάρα του Αμπελοχώρη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Άργους, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα χωριά όπου τοποθετούνται compact βιολογικοί για την πλήρη διαχείριση των λιμάτων, παρότι, να το σημειώσουμε εδώ, δεν προβλεπόταν από την κείμενη τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία ακόμη για αυτούς τους οικισμούς αυτής της δυναμικότητας. Εδώ λένε το εξής, ότι είχαν δαπανηθεί χρήματα σύνδεσης του Άργους με τον βιολογικό της Καστοριάς. Άσου. Επιλέξατε λοιπόν εσείς μια... Εντελώς. Ναι. Αυτό ήταν μια συνειδητή. Βεβαίως, δεν ήταν συνειδητή. Δεν μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Το 11, τον Απρίλιο του 11, με το που αναλάβαμε και βγήκε ο χειμώνας, κάναμε τις πρώτες δοκιμές για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Έτσι. Αυτό το σύστημα το δοκιμάσαμε με πόσιμο νερό και έχανε σχεδόν ένα 10 μέτρα με πλημμύρες σε υπόγεια καταστημάτων συμπολιτών μας, με ζημιές σε κάποιους άλλους επαγγελματίες κλπ. Δεν απαξιώνουμε τίποτα. Ο ίδιος αγωγός στην όλη, ναι, στην τελική φάση του έργου λειτουργεί. Γιατί λέει ότι πήγαν τζάμπα αυτά τα χρήματα. Δεν πήγε τζάμπα ούτε ένα ευρώ. Αυτά είναι παραφιλολογίες κάποιων που θέλουν να λασπολογούν. Ο αγωγός αυτός λειτουργεί ως αγωγός βαρύτητας, χωρίς πίεση δηλαδή πλέον, και δεν χάνει πουθενά, μεταφέροντας τα λίμματα της βόρειας περιοχής του Άργους ανάποδα προς το κεντρικό αντιλιοστάσιο που από εκεί πλέον θα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτά λοιπόν είναι αστιότητες
και δεν είναι σοβαρές κουβέντες. Λεγόταν και άλλα πράγματα, ότι ούτε τα λίμματα δεν θέλετε να έχετε μαζί με την Καστοριά στο Άργος. Δεν ξέρω. Την ευαισθησία μας για το περιβάλλον νομίζω ότι την έχουμε αποδείξει, πόσο μάλλον για ένα οικοσύστημα το οποίο βλέπετε ότι το βάζουμε ως κύριο άξονα ανάπτυξης, αλλά από την άλλη σεβόμενοι και το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο ποτάμι ιδρεύεται, βέβαια με επεξεργασία, έτσι, η πόλη της Θεσσαλονίκης. Έρχονται και σιγά σιγά και κάποια ερωτήματα από τον κόσμο για τα θέματα των νερών. Ναι. Αν σκοπεύετε στα επόμενα χρόνια να λύσετε αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορούν να ζουν με το άγχος τι θα βγάλει κάθε μέτρηση. Μοιάζει, να το πω και εγώ λίγο τώρα, πώς πάμε να κάνουμε στον γιατρό εξετάσεις. Κάθε φορά δεν έχουμε ένα τρακ. Δηλαδή, κάθε φορά αν πηγαίνουμε μια δειγματοληψία, να τρέμει η ψυχή μας, μη βρεθεί και πάλι τρίχλο, τετράχλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αν ήσασταν στην παρουσίαση και είδατε ότι ήδη ως πρόβλεψη, και έχει εγκριθεί εδώ να πω, είναι από τα ένα έργο το οποίο ενώ ήταν στα υποένταξη είναι πλέον στα ενταγμένα. Είχαμε μια προμήθεια της τάξης των 500.000 ευρώ για προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα, έτσι ώστε να βρίσκονται και να υπάρχουν για να τοποθετηθούν εν δυνάμει σε οικισμούς που πιθανό να προκύψει πρόβλημα. Προλαμβάνουμε για να μην φτάνουμε σε σημείο να ζήσουμε γεγονότα όπως έζησε το Δισπηλιό. Δεν θα πω τον Αμπελοκήπων, γιατί εκεί είμαστε ξεκάθαροι. Ήδη το θέμα βρίσκεται, έχει πάρει τη δικαστική του οδό, που αποδεικνύεται περίτρανα με όλες εκείνες τις παρατποιήσεις των αποτελεσμάτων. Αδίκως και χωρίς λόγο δημιουργήθηκε πανικός, άρα επιτέλους κάποτε όλοι αυτοί που εντέχνως κάνουν αυτά που κάνουν θα πρέπει να πληρώσουν. Βέβαια, υπάρχουν και τα θέματα, υπήρξαν και τα θέματα της καθημερινότητας. Αν θέλετε για αυτά, ναι, πού είμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί πάντα υπήρχε, θυμάστε, η πρώτη υποψή ήταν το νερό. Εντάξει, αν τελικά, ναι, φτάνουμε σε σημείο να πιστεύουμε ότι όλα προκύπτουν γιατί μας ψεκάζουν, τότε με την ίδια λογική ισχύουν, ναι, και αυτά που μπορεί να λέει ο καθένας. Τα θέατρο, το έχω πει για πολλωστή φορά, θα το πω ακόμα μία και να το κλείνουμε. Τα θέματα διαχείρισης και ποιότητας του πόσιμου νερού διέπονται από συγκεκριμένους νόμους, συγκεκριμένες εγκυκλίους, τα οποία ο Δήμος Άργους Οριστικού τα έχει και τα τηρεί ως κόριο οφθαλμού υπέρ του δέοντος. Για να το κλείσω αυτό το θέμα. Δεν σαν είναι δυνατόν. Σαν δήμαρχος, έχει απασχολήσει αυτή η παλιουσία εδώ που... Εγώ τους λέω και στην Καστοριά εδώ καμιά φορά, εδώ, όταν συναντιόμαστε με παράγοντες εκεί. Φανταστείτε να μπει αυτή η ουσία, ας πούμε, στην Κορομιλιά. Φανταστείτε να ανιχνεύσουμε κάποια στιγμή αυτή την ουσία και στις πηγές Κορομιλιάς. Τι κάνουμε μετά? Δεν μπορεί. Υπάρχει να μπει ένα αλλακτικό για την περιοχή μας? Δεν μπορεί να μπει. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Έχετε δώσει μια εξήγηση τι είναι αυτή η ουσία και πώς μπορεί να προέρχεται εδώ πέρα? Μήπως πρέπει να γίνει στην Καστοριά? Πραγματικά δεν φορά μόνο το Άργος αυτό και την Καστοριά, δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά μήπως πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη θέση... ακριβώς τι έχει γίνει? Ακούστε με λίγο, ακούστε με, γιατί σας λέω υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση και παραφιλολογία. Το να υποθέτει ο καθένας ότι εκεί το νερό είναι... επειδή ο γενικότερος υδροφορέας είναι, ναι, μολυσμένος, ναι, από τρίχωρο τετράχωρο, άρα και αυτό πάει από εκεί, άρα πιθανόν, ναι, είναι και αυτό μολυσμένο, ναι. Ναι. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητάμε σε αυτή τη βάση. Εμείς ως Δήμος ήδη από τον Αύγουστο του 2018 έχουμε μέσα ενός χρονοδιαγράμματος και ενός πλάνου κάνουμε κάποιες περιοδικές μετρήσεις σε συνεργασία με τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Εκτιμώ ότι όλη αυτή η δουλειά θα βγάλει αποτελέσματα. Μακάρι, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε για την υπόθεση της Σπηλιού που ήταν η πολύκρωτη υπόθεση του καλοκαιριού, ακόμα έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Τότε ακούγαμε στην αρχή, θα φτάσουμε ως το Κόκαλο, θα φτάσουμε στο Ρυπαντή. Είναι ξεκάθαρο ότι το νερό ήταν αυτό που ήταν. Το θέμα είναι από πού έχει συμβεί. Αυτό, και αυτό το λέω. Θα φτάσουμε στο Ρυπαντή μας. Για πολλωστή φορά ότι ήταν διαχρονική και πολυσημειακή, έτσι, προσωπική άποψη καταθέτω, μακάρα κάνω λάθος, την εμπειρία μου όμως καταθέτω και ως ειδικός, ότι ήταν πολυσημειακή και πολύχρονη αυτή, ναι, η μόλυση, η οποία έφτασε ένα σημείο, όπως λέμε, και το ποτήρι ξεχύλισε. Θα φτάσουμε στο Ρυπαντή? Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να δούμε ποιος έχει μολύνει? Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι ένας. Α, είναι περισσότεροι.
Σας λέω πολυσημειακή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι από πολλές πλευρές. Και είναι διαχρονική. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα ερωτήματα. Έχουμε ένα θέμα στην Καστοριά, ας πούμε, με τους βρεφικούς. Δεν ξέρω, το έχετε και εσείς το θέμα, γιατί εδώ μας λένε πάλι, εδώ ξέρετε, στην Καστοριά είμαστε 7-8 μήνες, συνήθως απλήρατη, η βρεφική της Καστοριάς. Αν υπάρχει θέμα και στο Άργος, ρωτάνε εδώ, ή αν τα έχει τελείσει το Άργος και αν ναι, με ποιον τρόπο. Λοιπόν, θα σας πω και αυτό. Οι κοινωνικές δομές είναι μια σπουδαία ιστορία για τους Δήμους. Είναι βεβαίως το χέρι, το καλό του Δήμου να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είτε είναι για βρεφικούς, είτε είναι για βοήθεια. Πάνω στο βρεφικό. Πάνω αν βρεφικό. Θυμάστε στα ραβδογράμματα εκεί στη θεματική ενότητα της οικονομίας, το 2017 και το 2018 στις επιχορηγήσεις του Δήμου προς τα νομικά πρόσωπα, εκείνα εκτοξεύονταν. Είχε κάτι επιχορηγήσεις 170.000 ναι, τη μια, 200.000 την άλλη. Τι ήταν αυτά? Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο Δήμος, κατ' κοινός λεγόμενο, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να επιχορηγήσει την κοινοφελή επιχείρηση για να πληρωθούν και να πληρώνονται όπως πληρώνονται και σήμερα οι υπάλληλοι των βρεφικών σταθμών, γιατί η άποψή μας ήταν, είναι και θα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων. Ανεξάρτητα από αν κάποιοι είναι μόνιμοι, κάποιοι άλλοι να ορίσουν χρόνου και κάποιοι άλλοι υλοποιούν προγράμματα κοινοφελούς εργασίας ή μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα εναρμόνισης. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής παράδοξο, και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει στο Δήμο το δικό μας, στο Δήμο της Καστοριάς και σε άλλους δύο Δήμους στην Ελλάδα. Ότι έχουν λοιπόν δομές που έχουν μόνο βρεφικούς σταθμούς. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν βρέφων υπιακούς. Τι σημαίνει αυτό? Με την καινούργια νομοθεσία η αναλογία των βρέφων υπηκόμων με τα βρέφη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, άρα θες περισσότερο προσωπικό, αλλά η αντίστοιχη επιχορήγηση από το πρόγραμμα δεν καλύπτει ούτε καν τις αποδοχές, τους μισθούς δηλαδή των υπαλλήλων. Άρα από πού πρέπει να βρεθούν αυτά? Πρέπει να τα δώσει ο Δήμος. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και το πρόβλημα, και ξαναλέω ότι εμείς συνειδητά είπαμε ότι θα κόψουμε από κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα υπάρχουν υπάλληλοι απλήρωτοι. Ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο, επειδή υπάρχει και ειδικότερα στις μέρες μας πολύ μεγάλη ανάγκη για την αύξηση των υποδομών, για τη φιλοξενία βρεφών. Ήδη ναι, ο βρεφικός σταθμός... Γιατί με αυτόν τον τρόπο καλή η γιαγιά, αλλά πούν την. Ακριβώς. Καλώς ο παππούς, αλλά πούντος. Ενώ είχε, πρέπει να δουλέψει ενώ η οικογένεια. Είχαμε μια δομή βρεφικού σταθμού που φιλοξενούσε 25 βρέφη, μέσα από ένα πρόγραμμα πάλι, έτσι δεν έχουμε την πολυτέλεια, τα έχουμε πει άπειρες φορές και θα το λέμε άλλες τόσες, μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώσαμε το νέο βρέφων υπηκό σταθμό σε βρεφικό σταθμό για φιλοξενία 41 βρεφών, ο οποίος ξεκινάει τη λειτουργία του ήδη από τη νέα δομή μετά τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον όπως είπατε, στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης, ναι, πρέπει κομμάτι, ναι, να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, και εδώ έχω να σας πω... Ο Δήμος εδώ έχει απόλυτη, θα λέγαμε, δηλαδή είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για αυτή την ιστορία. Που δυστυχώς γι' αυτό, γιατί κανονικά το κομμάτι αυτό της πρόνοιας, αν θέλετε, είναι καθαρά κομμάτι που αφορά το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος το έδωσε στους Δήμους, χωρίς όμως να μεταφέρει τους αντίστοιχους πόρους, κατ' κοινώς λεγόμενο, μας έριξε στο πέλαγος και μας είπε κολυμπήστε μόνοι μας. Να κολυμπήσουμε μόνοι μας. Το κάναμε και νομίζω ότι το καταφέραμε επάξια. Εκεί λοιπόν τι κάνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο ουσιαστικοί, συμβάλλοντας στην ένδυα της εποχής, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους από όπου θα μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα, είτε άμεσα ως χρήμα, είτε έμεσα ως παροχές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, χθες την τελευταία κατ' ουσίαν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε μία απόφαση για την ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας κοινοφελού χαρακτήρα με μετόχους στον Δήμο του Άργους, τις δύο σχολικές επιτροπές,
την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου και την Αγρόκα. 5 μέλη απαιτούνται, τα 3 εκ των οποίων πρέπει να είναι καθαρά κοινοφιλού χαρακτήρα, εδώ είναι τα 4. Με τι στόχο? Με στόχο την εγκατάσταση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός φωτοβολταϊκού πάρκου και ενός υδροηλεκτρικού, το οποίο θα στηθεί εντός της κήτης του ποταμού Αλιάκμονα, αφού τελειώσει η διαδικασία της διευθέτησης, με απότερο στόχο μέσα από τη διαδικασία του net metering, του συμψηφισμού δηλαδή της ενέργειας, να καλύψουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα δηλαδή από τα έργα που, όπως αναλύσαμε στην παρουσίαση, τα ενεργειακά για τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, να καλύψουμε και την υπόλοιπη μικρή διαφορά που μένει αφενός και αφετέρου και πιο ουσιαστικά να καλύψουμε τις ευπαθείς ομάδες, την ενέργεια που καταναλώνουν ευπαθείς ομάδες, οι οποίες εννοείται βέβαια ότι είναι πιστοποιημένα ευπαθείς ομάδες, είτε όμως αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των τριτέκνων ή των πολυτέκνων. Έτσι λοιπόν είναι άλλη μια δράση ουσιαστική του Δήμου, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με κάποιον άλλο τρόπο. Μάλιστα. Πάμε, συνεχίζουμε μερικά ερωτήματα ακόμη των ακροατών μας που μας τηλεφωνούν. Ζητούν να μάθουν εδώ τι γίνεται με το πρόγραμμα αξιοποίησης του πεζοδρόμου. Αυτό το πρόγραμμα που πιάνει από το στρατόπεδο. Αυτό είναι το Open Mall. Είμαστε σε αναμονή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα που. Είναι αυτό που είχε γίνει σε συνεργασία και με το επιμελητήριο. Θυμίζουμε, είχαμε κάνει και ειδική εκπομπή. Και που θα αλλάξει τις όψεις των. Δεν αλλάζει μόνο τις όψεις. Είναι το πρόγραμμα αυτό, το είχαμε πει και τότε. Ότι είχαμε φέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μπορεί να έχουμε και σκεπαστό πεζόδρομο. Ναι. Που έτσι και αλλιώς θυμίζει λίγο παραλία, θάλασσα κτλ. Αλλά άμα γίνει και σκεπαστό, δεν ξέρω θα γίνει. Το θέμα είναι, γιατί έχει μετρήσιμα, ξαναλέω, στοιχεία το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι ο απότερος στόχος είναι να έχουμε την αύξηση της επισκεψιμότητας στα εμπορικά καταστήματα και όχι μόνο. Γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μικρές κοινωνίες, γιατί είναι μικρή κοινωνία, είναι μια κομμόπολη το Άργος Οριστικό, όπου δεν υπάρχουν υγιείς μικρές επιχειρήσεις, ξεκινάει η κατιούσα. Και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε πως θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ορίστε. Λοιπόν, πάντα διαβάζω μηνύματα. Το Άργος δεν έχει ανάγκη, λέει, έχει το πανηγύρι, έχει τα σφαγεία, είναι και επίκαιρο τώρα αυτές τις μέρες, οπότε έχει πόρους, ορίστε. Δεν είναι το Άργος δεν έχει ανάγκη. Δεν είναι. Κρατήστε λίγο πώς βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος το βλέπει και ίσως η άγνοια ή η μημάθεια. Έχετε να είναι πανηγύρι και σφαγεία, σας φτάνουν να περνάτε όλη τη χρονιά λογικά. Τα σφαγεία τα κάνουμε δώρο, αν θέλετε, γιατί μέσα από τη διαδικασία των σφαγείων, αυτή τη στιγμή που. Τώρα γίνεται χαμός, έτσι που μιλάμε. Προσφέρει κοινωνικό έργο το σφαγείο. Αυτό, γιατί τώρα γίνεται δυστυχώς χαμός. Με μια τέτοια μονάδα απόλυτα πιστοποιημένη, τηρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάτι που δεν τα τηρούν άλλα γειτονικά σφαγεία, για να μην πάω πιο πέρα, για ελληνοποιήσεις κτλ. Έρχονται και από άλλους όμως τα σφαγεία του Άργους, ειδικά από το Βόλιο έρχονται νομίζω αρκετοί. Λοιπόν, αν δεν, δεν υπάρχει όμως η αντίστοιχη παρουσία μεγάλων εμπόρων κρεάτων, γιατί είναι πιο εύκολος ο τρόπος να τα φέρνεις με εισαγωγή από έξω και να βαφτίζεις τα εισαγωγής ελληνικά. Βέβαια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με άλλους δήμους που συμμετέχουμε και στην ΚΕΔΕ να κάνουμε μια διεπαγγελματική κρέατος τη λεγόμενη, για να βρούμε την επόμενη καλύτερη μέρα στα σφαγεία, για να γίνει καθετοποιημένη διαδικασία στα σφαγεία. Είναι όμως κάτι που θα μας απασχολήσει στην επόμενη θητεία από ό,τι φαίνεται, αλλά όσο για το πανηγύρι. Θα κάνουμε κι εμείς όπως κάνουμε για τον ειδικό πόρο της Κοζάνης, να το μοιραστούμε όλη στη Δυτική Μακεδονία. Θα κάνουμε κι εμείς το εξής. Τα έσοδα του πανηγυρίου θα μοιραστούμε όλοι, κυρία Γεωργοπτσόγλου. Ναι. Μακάρι να ήταν τόσα. Α, που είναι να κοντά. Όσα ξόδεψε ο Σαββίδης για τη Φιέστα, τόσα βγάζετε εσείς κάθε χρόνο. Προσέξτε λίγο, μια και είπατε το μοιράζουμε. Ναι. Γιατί έχει αποτελέσει σημείο διαφωνίας αρκετές φορές
με πάρα πολλούς προέδρους κοινοτήτων. Ναι. Μα το Άργος έχει το πανηγύρι. Ναι. Και λέω. Μα το διάβασε. Και λέω. Το μήνυμα. Το και μήνυμα. Λέω. Από το μήνυμα μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι θέλει να πει. Ναι. Ο και λέω. Τα χρήματα, τα έσοδα μάλλον ναι. της Εμποροπανήγυρης, πέρα από ότι κάθε χρόνο επενδύουμε στην Εμποροπανήγυρη, είναι μια επιχείρηση στην ουσία και ξέρουμε πολύ καλά ότι σκεφτόμενος επενδυτικά και επαγγελματικά, αν δεν επενδύσεις τη δουλειά σου, η δουλειά σου θα σε αφήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό πλέον και σε περιόδους που οι εμποροπανηγύρες στην Ελλάδα έχουν πάρει την κατιούσα και μεγάλα πανηγύρια όπως της Πτολεμαΐδας κοντεύουν να σβήσουν, το δικό μας κρατάει πλέον διακριτά την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο, αλλά πέρα από αυτό, τα έσοδα της Εμποροπανήγυρης πλέον καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες του Δήμου, ακόμη και σε μισθοδοσίες προσωπικού, ακόμη και σε άλλες δράσεις, σε προμήθεια υλικών, τα οποία όμως δεν αφορούν μόνο την πόλη του Άργους, αφορούν όλο το Δήμο. Άρα επιμερίζονται στην ουσία τα έσοδα σε όλα, έμεσα ή άμεσα, σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου. Δεν πήγαμε λοιπόν να πούμε «Α, το πανηγύρι στην πόλη του Άργους γίνεται, την πόλη του Άργους ταλαιπωρεί, άρα θα έπρεπε να πάμε ακόμη πιο επιμεριστικά τα χρήματα να πάνε στην πόλη του Άργους και ιδιαίτερα στην περιοχή που όπου γίνεται εμποροπονέ». Δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους. Κάποια στιγμή για να το κάνω κι εγώ μια... Γιατί βλέπω ότι έρχονται αρκετά μηνύματα από τους ακροατές μας. Καλύτερα να απαντάμε στους ακροατές μας παρά σε αυτά που θέλουν να ρωτήσουμε εμείς. Είναι δεν πιο ωραίο θέμα, έτσι νομίζω. Αλλά είχατε πει για νέο χώρο του πανηγυριού κάποια βεβαίως. Στιγμή. Και το έχουμε θέλετε, στα θέλετε επόμενα να μας πείτε έργα. Αν ισχύει βεβαίως. Ακόμα αυτό. Βεβαίως. Ο χρόνος όμως αυτός θα είναι χρόνος... η τρίτη φορά που θα αλλάξει η χώρα του πανηγυρί λοιπόν. Και θεωρώ ότι θα είναι και η τελευταία βέβαια όμως όταν με το καλό τελειώσουν και τα έργα διευθέτησης της Κήτης. Έχει τελειώσει ανάπλαση το δασάκι. Δεν είναι άλλος χώρος από τον χώρο του δασικού φυτωρίου του οποίου ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία παραχώρησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε ο χώρος αυτός μένει αναξιοποίητος. Εμείς όμως σκεφτόμαστε ότι ο χώρος αυτός μπορεί να αποτελέσει έναν επιπλέον πόλο έλξης, γιατί από τη μία θα έχουμε το ανακαινισμένο πλέον δημοτικό αθλητικό στάδιο της πόλης, πιο κάτω την ανάπλαση του Αλσίλειο, τον ποταμό Αλιάκμονα διευθετημένο φιλικό προς το περιβάλλον με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον επισκέπτη τουρίστα, το χώρο της Εμποροπανήγυρης και αντίθετα πάμε στον ήδη υπάρχοντα χώρο της Εμποροπανήγυρης όπου η πρόβλεψη είναι ο στόχος μας και είναι να γίνει μία πλέον σταθερή κλειστή αγορά η οποία θα απευθύνεται όχι απλά και μόνο στους δημότες της πόλης του Άργους ή του Άργους Οριστικού, αλλά σε όλους τους κατοίκους της Καστοριάς, με διαρκή μίνι έκθεση, με σταθερούς εκθέτες, με άπλετο χώρο πάρκινγκ, με όλες τις υποδομές δηλαδή. Τη να νέα πούμε... λαϊκή λοιπόν και το νέο πανηγύρι θα όχι το δούμε λαϊκή, σε αυτή... ναι, δεν θα είναι λαϊκή, θα είναι μια εκεί κλειστή εκεί θα αγορά. Όμως καμία σχέση. Όχι, η λαϊκή κάλλιστα μπορεί και... να συνεχίζει στο χώρο της, εκεί θα είναι μια σταθερή αγορά. Γιατί μας είχε δεθεί εντύπωση ότι θα μεταφερθεί και η λαϊκή. Υπομορφή. Πώς είναι οι κλειστές αγοράς στο Μοδιάνο, το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο το οποίο βέβαια όμως θα έχει και υποδομές, είτε θα είναι καφέ, είτε θα είναι εστιατόρια, παιδότοποι κλπ. Θα μπορεί δηλαδή ο επισκέπτης από όλο το νομό να μπορεί να παρκάρει να εύκολα, να ψωνίσει, να φάει και να φύγει. Και να φύγει. Θα τα δούμε αυτά μέσα στην τετραετία αυτή λοιπόν. Ο στόχος είναι αυτός. Αυτός. Λοιπόν, για την Αγκρόκα έχουμε μηνύματα. Ναι. Την αναφέρατε την Αγκρόκα και στο και στην ενεργειακή κοινότητα βεβαίως. Εδώ λοιπόν ρωτάνε ναι. Αν θα πουλήσετε ναι. ή αν θα κλείσετε την Αγκρόκα. Να την πουλήσουμε. Αν θέλαμε να την πουλήσουμε θα το είχαμε κάνει ήδη από το 2011 όταν κάποιοι ήδη έμεσα ναι. απαξιώνοντάς την
την είχαν φτάσει εκεί που την έφτασαν. Μετά από τόσο αγώνα λοιπόν, νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχο και κακοπροαίρετο κάτι τέτοιο. Και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί, γιατί το έχω ακούσει και σε διάφορα καφενεία, καλά θα κάνουν να κρατήσουν λίγο ένα καλάθι για να μην εκπλαγούν. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο. Κάτι πρέπει να κάνετε όμως με αυτή την ιστορία. Θα τα πούμε. Κάτι υπονοήσατε εκεί, αλλά θα δεν το πούμε. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Έχουμε εξελίξει λοιπόν στην τετραετία και για την Ακρόκα. Δεν θα είναι εξελίξει. Θυμάμαι, εξέλιξη. Θυμάμαι όλη εκείνη την προσπάθεια, την αγωνιάδη, να μαζευτούν οι μέτοχοι, να γίνει, να στηθεί η εταιρεία. Λέγαμε και, τότε, θυμάμαι. Και τελικά τι έγινε, ένα μετοχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων φαγώθηκε στην μια ουσία. Μετοχή και τα λοιπά, φαγώθηκε μεγάλη... στην ουσία σε δημόσιες σχέσεις. Αυτή είναι με 5 λέξεις η αλήθεια για την Αγρόκα. Και αυτοί που τα έκαναν αυτά τώρα γίνονται τιμητές και θέλουν να αγωνιστούν για την Αγρόκα. Καλά θα κάνουν. Καλά θα κάνουν λοιπόν να κάτσουν εκεί που είναι, παρότι νέμονται ακόμη τα πελατολόγια της Αγρόκα και όλα τα καλώς κείμενα της Αγρόκα, παρότι έφτασαν την Αγρόκα εκεί που την οδήγησε τεράστια προσπάθεια για την ανάκαμψή της. Άρα γι' λοιπόν, αυτό λέω, ούτε θα πουληθεί ούτε θα κλείσει. Όχι. Θα αναβαθμιστεί. Θα αναβαθμιστεί. Έχουμε γενικότερα ένα θέμα με τις εταιρείες όπου εμπλέκονται και οι Δήμοι. Είδατε τι έγινε πρόσφατα, ας πούμε, και με τη σχολή, την εταιρεία των στολών του Νεστορίου. Στα δικαστήρια, διηγητικά προχθές. Το έχω πει, αγαπητέ Χρήστο. Δεν δούλεψε μια μέρα και χρωστάει πάνω από ένα εκατομμύριο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και η ΚΑΗΜ, η περιβόητη, είχε δουλέψει τρία χρόνια από 5 μήνες του κάθε χρόνου και είχε μπει μέσα 127 εκατομμύρια. Αλλά ήρθε ο υποφαινόμενος και την έκανε νούμερο ένα. Τώρα έφυγε ο υποφαινόμενος το 2011 και έχει ξανά τα ίδια τις χάλια. Και μπαίνει όποιος θέλει και κλέβει τα σύρματα εκεί μέσα και τα καλώδια και τους χαλκούς. Αλλά άρα τελικά μάλλον δεν έχει να κάνει με την υφή της εταιρείας και τη μορφή της εταιρείας, αλλά ποιος και τελικά... Και κινδυνεύει να κοπεί και το ρεύμα, να μην το ξεχάσω και αυτό. Ή κόπει και κάποια στιγμή και το ρεύμα. Σύνηθες φαινόμενο για το 1990 όταν πήγα. Λοιπόν, να μην πηγαίνουμε. Εγώ έχω μάθει να κοιτάω μπροστά, δεν έχω μάθει να κοιτάω πίσω, αλλά καλά θα κάνουμε να μην αποτελεί η μνήμη λύθη. Γιατί όταν γίνεται λύθη, δεν διδασκόμαστε από το παρελθόν. Εκεί λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε πάει σε ένα νέο μοντέλο και δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων και τέτοιων δημοτικών σχημάτων. Πλέον οι δήμοι δεν είναι όπως τον παλιό καλό καιρό που όλα τα πάντα τα φρόντιζε το κεντρικό κράτος, σου έστελνε άπλετο χρήμα το οποίο το μπορούσες να το διαχειριστείς όπως θέλεις και ο δήμαρχος τι ήταν ο εκλεγμένος, ο πρώτος του δήμου ή ο πρώτος του χωριού ο οποίος έκανε δημόσιες σχέσεις, είτε μπορούσε είτε δεν μπορούσε. Πλέον ξεκάθαρα οι δήμοι είναι επιχειρήσεις χωρίς βέβαια να έχουν και το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει τον πρώτιστο λόγο. Τον πρώτιστο λόγο. Αλλά πρέπει να είναι επιχείρηση. Και την επιχείρηση, μια επιχείρηση, για να πάει μπροστά, πρέπει να είσαι καλός μάνατζερ. Αν δεν είσαι καλός μάνατζερ, καλό είναι, μπορεί να είσαι καλός χρυσός άνθρωπος, αλλά καλά είναι να πας στο σπίτι σου. Δεν είναι δυνατόν να εμπέζεις ούτε τους δημότες σου, αλλά ούτε να παίζεις και με τα οικονομικά των δημοτών, γιατί στην ουσία τα οικονομικά του Δήμου είναι οικονομικά των δημοτών. Και όταν βάζεις σε περιπέτειες του Δήμου, βάζεις και περιπέτεια τους δημότες, γιατί όταν ο Δήμος πάει σε κάποια επιτροπία, έρχεται μετά το κεντρικό κράτος του Υπουργείου Εσωτερικών και τι λέει, τα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν 300%, γιατί πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμός. Με αυτά λοιπόν πλέον, είπα, κάποια πράγματα εντελώς αντιπροσωπευτικά. Με αυτά λοιπόν τα θέματα δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε, γιατί ξέρετε η παλιά νοοτροπία των παλαιών δημάρχων ήταν δήμος που δεν χρωστάει δεν είναι δήμος, γιατί οι δήμοι λέει δεν είναι επιχειρήσεις. Όχι, οι δήμοι είναι επιχειρήσεις, αλλά ξαναλέω και το τονίζω, είναι επιχειρήσεις που θα πρέπει να διαχειρίζονται σωστά εξορθολογισμένα τα οικονομικά τους, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Το να λέω ότι είμαι ένας δήμος που χρωστάω
Και δεν μπορώ να υποστηρίξω το βασικό άξονα που είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Τι νόημα έχει να λέω ότι υπάρχω ως Δήμος και ότι έχω κοινωνικό προφίλ? Πώς θα το υποστηρίξω και θα κάνω έργο κοινωνικό, άρα έργο κοινωνικής πρόνοιας, άρα να μπορώ να στηρίζω τους δημότες και μάλιστα τις ευπαθείς ομάδες? Άρα δεν υπάρχω ούτε ως Δήμος ούτε ως Δήμαρχος. Επανέρχονται φίλοι στην Αγκρόκα. Στρατηγικό επενδυτή θα βάζατε? Μας λένε εδώ ότι, ας πούμε, στην περιοχή μας υπάρχει η γνωστή εταιρεία Σπρίων ή Αγκρίνο. Αν έρθει μια άλλη εταιρεία Σπρίων και σας πει γινόμαστε συνέτεροι, κύριε Πάνο, τι τους λέτε σε αυτή την περίπτωση? Ωραία, είπαμε νωρίτερα, ούτε κλείνετε ούτε πουλάτε. Αυτή την περίπτωση τη βλέπετε? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Με την εταιρεία που είπαν, γιατί εγώ λέω δεν φροντίζω να χρησιμοποιώ ονόματα, αλλά όπως και με άλλες τρεις τουλάχιστον, είχαμε... Καλά, δεν έκανα μυστικό ότι είναι η Αγκρίνο στη Γαστοριά, ας πούμε. Είχαμε συνεργασία. Πολύ στενή συνεργασία. Τελικά όμως, η αίσθησή μου είναι ότι συγκεκριμένες εταιρείες, δεν θα πω μία μόνο, χρησιμοποίησε, όσο βαρύ και αν ακούγεται, την Αγκρόκα και το όνομα της Αγκρόκα. Και εδώ θα ήθελα επίσης να τονίσω πως οι αγρότες δεν είναι άμεροι των ευθυνών τους και δεν έχουν αντιληφθεί την συνεισφορά της Αγκρόκα ακόμη και στη μορφή της τη σημερινή και τη συμβολή της στην εμπορία. Μπορεί να μην κάνει άμεση εμπορία ή κάνει, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά αν δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος, να το πω έτσι, ναι, της Αγκρόκα, ναι, οι τιμές των φασολιών θα ήταν στα τάρταρα σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το στίχημα όλων των προσπαθειών και των επαφών που κάνουμε ως Συμβούλιο της Αγκρόκα και ως νέο Συμβούλιο πλέον, στο κομμάτι της εμπορίας και της προώθησης. Γιατί το θέμα του ονόματος πλέον το έχουμε κατακτήσει και το έχουν κατακτήσει όλοι οι αγρότες, χάρη όμως στην Αγκρόκα. Γιατί... Ωραία. Αν σας χτυπήσει λοιπόν την πόρτα μια εταιρεία, τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Όχι, μπορούμε να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Εννοείται όμως πάντα προς όφελος της επιχείρησης και των αγροτών. Όχι πλέον και με όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν προς όφελος της εταιρείας. Μάλιστα. Λοιπόν, για την οδοποιία έχουμε και σήμερα μηνύματα. Θυμάστε και σε προηγούμενη για άλλα θέματα είχαμε επίσης για την οδοποιία. Βεβαίως. Είχατε πει ότι δεν είχαν βγει οι αντίστοιχοι κωδικοί για... Όχι, δεν είχαν βγει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Για εσωτερική οδοποιία, μπράβο, ναι, δεν υπήρξε ποτέ... Πρόγραμμα τι δεν υπήρξε, ποτέ, χρήματα, κωδικοί τι, όχι, δεν υπήρξαν. Όχι, ποτέ κανένα... Μα τα έχουμε πει. Η εσωτερική οδοποιία του Άργους, έτσι για αυτή μιλάμε, απαιτεί ήδη από τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει ένα ποσό πάνω από 5,5 με 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από ίδια έσοδα, άρα θα αποτελέσει αντικείμενο υλοποίησης κάποιας πρότασης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ήδη διαφαίνεται ότι το νέο ΕΣΠΑ, η νέα προγραμματική περίοδος, θα έχει τέτοιου είδους δράσεις. Πώς όμως? Όταν θα υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας. Δηλαδή, δεν πάμε απλά και μόνο να ρίξουμε μία άσφαλτο και τελειώσαμε, γιατί εδώ να πούμε και δεν πρέπει να μας αδικούν, ναι, ότι κάθε χρόνο υπάρχει συντήρηση του εσωτερικού δικτύου με τρόπο, όχι όπως γινόταν παλιά, έχουμε μία τρύπα, περνάμε το φορτηγό, ρίχνουμε δυο φιάρια, το πατάμε λίγο και τελείωσε. Γίνονται ορθογώνιες τομές, καθαρίζεται η τομή με υλικό προεπάλληψης και γίνονται οι τομές όπως πρέπει να γίνονται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά έργα ίδρευσης, αποχέτευσης, υπογειοποίησης δικτύων της ΔΕΗ, φυσικό αέριο. Δεν είναι δυνατόν να μπούμε σε μια διαδικασία απλά και μόνο να στρώσουμε έναν τάπητα και να έρθουμε μετά από ένα ή δύο χρόνια να ξανασκάβουμε. Κλείνουμε, όπως λέει λοιπόν η Καστοριά, ότι αλλάζω το δίκτυο ίδρυψης, ας πούμε. Αλλάζουμε λοιπόν. Λέτε κι εσείς ότι δεν μπορούμε να πάμε σε πλήρη ασφαλτόστρωση, διότι σε δύο χρόνια, όχι, λογικά θα έχουμε αέριο. Σε πλήρη ασφαλτόστρωση θα πάμε, αλλά θα πάμε στο τέλος όταν θα έχουν και το αέριο. Όλα, όλες, 2021. Όλες οι υποδομές, δεν θα είναι το 2021. Στην τελευταία μου επίσκεψη στην Αθήνα,
με την νέα διευθύνουσα σύμβουλο της ΔΕΔΑ και έναν ειδικό της συνεργάτη, ο οποίος πριν ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχω άρεστες σχέσεις μαζί του, τέλος του 19, αρχές του 20, στο Άργος Οριστικό θα ξεκινήσει να σκάβεται για το φυσικό αέριο. Και λέω γιατί στο Άργος Οριστικό, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα να έχει και μέση και χαμηλή πίεση. Άρα είναι δύο διακριτές φάσεις με δύο διακριτά διαφορετικά δίκτυα. Δηλαδή λέτε εκεί, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ότι το αέριο θα φτάσει πρώτα στο Άργος και μετά στην Καστοριά? Όχι, δεν θα φτάσει πρώτα. Απλά από εκεί, για λόγους καθαρά υδραυλικούς, να το πω έτσι, πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε πρώτα στην μέση πίεση και μετά στη χαμηλή. Πρώτα θα σκαφτεί το Άργος και μετά η Καστοριά, αυτό λέτε? Μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα, αλλά σημασία. Ξέρω ότι στο τέλος του 19, αρχές του 20 θα σκάβεται. Και για να κλείσουμε αυτό στο το τέλος, κομμάτι. Δηλαδή αυτή τη χρονιά. Βεβαίως. Για να κλείσουμε το κομμάτι, το κομμάτι, σας λέω το τι σας υπόθηκε, είπα... έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Το τι γίνεται με το κομμάτι της οδοποίησης. Εκεί, λοιπόν, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αποκαθιστούνται όλα αυτά. Πώς όμως? Ξυλώνονται τα πάντα, εφαρμόζουμε τη ρημοτομία. Δεν είναι δυνατόν ένας δρόμος να ξεκινάει όπως είναι σήμερα 5 μέτρα, να γίνεται 3, να ξαναγίνεται 7 και να ξαναγίνεται 2. Πηγαίνουμε, εφαρμόζουμε τη ρημοτομία, γίνονται καινούργια πεζοδρόμια, γίνονται οδεύσεις τυφλών, υπογειοποιούνται τα δίκτυα της ΔΕΗ, υπάρχει τοπικός φωτισμός, έτσι ώστε όταν θα τελειώσουν όλα αυτά τα έργα να θυμίζει μια άλλη πόλη. Αυτός είναι ο στόχος και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κατ' οκοινός προχειρότητες και πασαλήματα. Πάμε στα τελευταία μηνύματα. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε εσείς λίγο το μήνυμα. Με τα σκουπίδια που αφήνουν οι εργάτες στα χωράφια, τι θα γίνει, σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί το μήνυμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να αντιληφθείτε. Έχει να κάνει προφανώς με την ευαισθησία και τη συνείδηση του καθενός μας. Δεν είναι μόνο αυτόν που αφήνουν. Υπάρχει θέμα εδώ που αναφέρουν. Δεν το ξέρω. Απλά κατά καιρούς και με τους κάδους που καίγονται, γιατί κάποιοι ασυνείδητοι οι δημότες πετάνε όχι τη στάχτη, που ακόμη και τη στάχτη πρέπει να την αφήνουμε δίπλα, αλλά πετάνε τη στάχτη και με αναμένα κάρβουνα καίγονται οι κάδοι, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει και σε κόστος αλλά και σε ταλαιπωρία των υπαλλήλων της καθαριότητας. Αν και είμαστε από τους πρώτους δήμους, το είπαμε και εκεί, με συγκριτικά στοιχεία στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ερχόμαστε εδώ πλέον να κάνουμε και τη μονάδα, είναι μέσα στη διαδικασία της μονάδας επεξεργασίας των δύο αποβλήτων, που θα κατεβάσει ακόμη περισσότερο τα ανταποδοτικά του Δήμου, αλλά προσφέροντας έτσι τόσο στους αγρότες αλλά και όσο στους κατοίκους, κυρίως των χωριών, ένα λίπασμα καθαρά βιολογικής προέλευσης. Πριν πάμε και στις τελευταίες ερωτήσεις, στις επόμενες δύο, μια είδηση που ενδιαφέρει τους ψαράδες. Από την 5η 2 Μαΐου κλείνει η λίμνη μέχρι την Παρασκευή 14 έκτου. Από την 5η 2 Μαΐου η λίμνη μέχρι, γιατί ρωτούσαν πάρα πολύ, προφανώς, και οι παραπόταμοι φυσικά. Ισχύει και για τις λίμνες, τις τεχνητές. Ναι, και για Βασιλιάδα, Γέρμα, Βράχο επίσης. Ωραία. Ισχύει. Αλλά και σε μήκος 400 μέτρων από την εκβολή όλων των ρεμάτων που εκβάλλουν στην λίμνη Ορεστιάδα. Στον πρώτο κλόνο του Αλιάκμωνα, στον δεύτερο κλόνο του Αλιάκμωνα, είναι τα γνωστά σημεία. 2 Μαΐου, παιδιά. Δεν αλλάζουμε και φέτος, νομίζω, κάπου εκεί ήταν και πέρσι. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνεται νωρίτερα το κλείσιμο της λίμνης και των φραγμάτων κτλ. Άρα λοιπόν, 2 Μαΐου να το ξέρετε. Μας ρωτάνε λίγο τώρα διαδικαστικά ορισμένα πράγματα για τα τοπικά συμβούλια. Αν θα υιοθετήσετε δημοτικά, τοπικά συμβούλια στα χωριά ή αν θα αφήσετε τα χωριά να λειτουργήσουν ελεύθερα. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό, ότι στόχος είναι, εφόσον θα υπάρχουν αξιόλογα τοπικά συμβούλια, φυσικά και θα υιοθετήσουμε συνδυασμούς που θα διεκδικούν τα τοπικά συμβούλια. Αρκεί να το θελήσουν και οι ίδιοι. Ναι, βεβαίως. Αν δεν το θελήσουν οι ίδιοι. Φυσικά, όταν λέμε υιοθετούν, στην ουσία αυτό γίνεται κοινή συνενέση, γιατί κατ' ουσίαν το τοπικό είναι αυτό που υιοθετεί. Ας πούμε, το μπορείτε όνομα να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα.
Τι παραδείγματα? Σε ποια χωριά μπορείτε, όχι, αν έχετε ήδη αυτή στόχος, τη στιγμή. Ο στόχος είναι στα 5 χωριά του Ίωνα, ναι, στην Ασπροκλησιά και, στο, και στη δημοτική κοινότητα. Το μήνυμα ήρθε από την Ασπροκλησιά, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, γιατί μόνο σε αυτά υπάρχουν πενταμελή συμβούλια. Τα υπόλοιπα είναι κάτω από 300 κατοίκους. Οπότε πάμε με δεν έναν. Ο στόχος δηλαδή, ο στόχος είναι σε όλα, σε όλα αυτά, εφόσον ξαναλέω υπάρχει. Αυτή είναι μια διαφορετική πολιτική και σκέψη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι υποψήφοι της Καστοριάς, ας πούμε, δεν θέλουν καμία εμπλοκή με τα χωριά. Να σας πω κάτι. Είναι μια συνειδητή επιλογή, είναι δύσκολη επιλογή. Ναι. Γιατί είναι πολύ πονηρά σκεπτόμενος, ναι, πονηρά σκεπτόμενος μπορείς να πεις εμένα, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση, αφού το ή άλλως είναι χωριστό ψηφοδέλτιο. Αυτό ναι, όμως δείχνει τη διαφορετικότητα, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που αντιμετωπίζουμε το κύρος ενός τοπικού συμβουλίου και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην μελλοντική συνεργασία, που ούτως ή άλλως νομίζω το έχουμε αποδείξει, δεν υπήρξε πρόβλημα με κανέναν πρόεδρο τοπικού συμβουλίου, με κανέναν πρόεδρο ή εκπρόσωπο συμβουλίου κοινότητας, είτε ανήκαν στη δικιά μας παράταξη είτε ανήκαν σε παράταξη της μειοψηφίας. Και σε μια συζήτηση και σε ένα σταθμό σαν εμάς δεν μπορεί να μην υπάρξει και τηλέφωνο και από το χωριό. Μας ρωτάνε λοιπόν οι χωριανοί τι θα κάνετε αν ξαναβγείτε. Απλά πράγματα ρωτάνε οι Κωνσταραζινοί. Συγκεκριμένα, λοιπόν, συγκεκριμένα για το Κωνσταραζί. Συγκεκριμένα εννοείται. Λοιπόν, ήδη άλλωστε το έχουμε πει και στην παρουσίαση, ένα πολύ ουσιαστικό έργο για το Κωνσταράζι είναι η αγροτική οδοπία ασφαλτόστρωση κάτω στο δρόμο που έχει διασφαλιστεί πλέον, ναι, το ποσό είναι από τα ενταγμένα έργα, ο δρόμος στην Πάνια, η σύνδεση του κάμπου του Κωνσταραζίου με τον κάμπο του Διαλεκτού και η επέκταση του αρδευτικού από εκεί. Είχαμε από παλιά σχέσεις, να ξέρετε. Το ξέρω, ναι, ναι, γι' αυτό υπάρχει και εκεί κάτω η γέφυρα. Ναι, ναι. Ο αναδασμός, παρότι δεν είναι δουλειά του Δήμου, το ξέρετε πολύ καλά, είναι της περιφέρειας, αλλά προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό και πάμε στα ενδότερα στο Κωνσταράζι, η προσθήκη των αιθουσών στο σχολείο του Κωνσταραζίου, στο σχολείο το Πέτρινο του Κωνσταραζίου, για να σταματήσει αυτή η δύσκολη λειτουργία του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου του Κωνσταράζη, που σήμερα ξέρουμε πολύ καλά το μισό σχολείο λειτουργεί στο παλιό Πέτρινο και το υπόλοιπο στο παλιό γυμνάσιο, με την ταυτόχρονη ενεργειακή του αναβάθμιση, την αναβάθμιση του αύλιου χώρου, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ένα έργο το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Ήδη αναμένουμε, μπορεί και σήμερα, να έχουμε πάρει την έγκριση του λεγόμενου κτηριολογικού από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να προλάβουμε τις προθεσμίες τις υπόλοιπες για να κλείσει η οριστική αξιολόγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Για το παλιό Κωνσταράζι πλέον νομίζω περίτρανα όλα αυτά που δεσμευτήκαμε ήδη από το 2011, νομίζω ότι γίνονται πράξη και έχουν πάρει το δρόμο τους. Η αναγνώριση του παλιού Κωνσταραζίου και η ένταξή του στο σύνδεσμο μαρτυρικών χωριών και με επισφράγηση αυτού η αναστήλωση και η αναπαλαίωση του παλιού σχολείου στο παλιό Κωνσταράζι. Ένα όνειρο, Χρήστο, πάρα πολλών παλιών Κωνσταραζινό, του και πατέρα με αφορμή σου, να σας πω τώρα με αυτή την, με ό,τι γίνεται εκεί με αναπαλαιώσεις και τα λοιπά, τώρα που είναι και το κτηματολόγιο, πολλοί δηλώνουν και, πολύ και τα σπίτια τους στο παλιό Κωνσταράζι. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεσαι, όσοι μπορούν βέβαια να βγάλουν άκρη, σε διαφορετική περίπτωση το ξέρουμε πολύ καλά πως κανένας δεν θα ασχολιόνταν με αυτό. Ναι. Τώρα με αυτό αυτή την ιστορία μια αρχίζει άλλη να δηλώνουν στο κτηματολόγιο με ό,τι μπορεί και αυτό, τα παλιά του σπίτια των παππούδων τους στο παλιό Κωνσταράζι. Ό,τι μπορεί να σημαίνει Πληθυκό για την διεκδίκηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι και πόσο δυνατό όπλο είναι το να έχεις αυτά τα δύο. Αφενός με ένα κτίριο
ως σημείο αναφοράς που ήταν το συγκεκριμένο σχολείο μπροστά στο οποίο είχαν διαδραματιστεί όλα εκείνα τα γεγονότα της 13ης Απριλίου Μεγάλη Πέμπτη, και από την άλλη να έχει αναγνωριστεί από έναν επίσημο εθνικό φορέα το παλαιό Κοσταράζι ως μαρτυρικό χωριό. Και ό,τι έχουν εκεί τα δηλώνουν πραγματικά. Δεν ξέρω, υπάρχει και το θέμα αυτό με τις εταιρείες που έρχονται για τα φωτοβολταϊκά και τα λοιπά, που θέλουν όλα αυτά τα μέρη και πολλά μέρη βεβαίως γενικότερα του Δήμου. Δεν ξέρω πώς δυστυχώς, αυτό το πράγμα επειδή το βλέπετε δυστυχώς, επίσης. Επειδή δυστυχώς η νομοθεσία ευνοεί όλες αυτές τις εταιρείες, ναι, τις εταιρείες φάντασμα τις λέω εγώ, οι οποίες υπάρχουν μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν τις βλέπετε με καλό μάτι αυτές που έρχονται? Όχι, δεν τις βλέπω, γιατί, ναι, γιατί κοιτάν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υψομέτρου του προσανατολισμού της περιοχής μας με απότερο στόχο, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος να εισπράττουν. Πέρα από το ένα ενίκιο που θα σου δώσει τον ιδιοκτήτη του χωραφιού. Όχι, ούτε ενίκιο. Ούτε αυτό. Γιατί στα δημόσια, λέει, ναι, δεν πληρώνουν τίποτα. Α, ναι. Θεωρείται στρατηγική επένδυση. Εκεί λοιπόν, απέναντι σε όλες αυτές τις εταιρείες, αντιτάσσεται. Α, για το δηλαδή έχετε μια δημοτική έκταση εσείς. Ναι. Και έρχεται όχι, η... Στη δημοτική έκταση υπάρχει ανταποδοτικό τέλος, ναι, γιατί γίνεται κμίστοση μέσω δημοπρασίας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά όμως όλα, αυτοί δεν τα θεωρούν δημοτικά, ας πούμε το οροπέδιο στο παλιό Κοσταράζι, ναι, και λένε όχι, είναι κοινόχρηστα της διεύθυνσης. Άρα μπαίνω και βάζω εγώ. Ακριβώς, θεωρούνται κοινόχρηστα, άρα είναι του δημοσίου. Από τη στιγμή που είναι του δημοσίου, ο καινούριος νόμος για τους ΣΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές, τι λέει? Ότι δεν χρειάζεται να πληρώνει τέλος, μπορεί αυτός κάνει στρατηγική επένδυση. Άρα δεν πληρώνει τίποτα. Εκεί λοιπόν πάμε εμείς ως Δήμος με την ενεργειακή κοινότητα, ναι, που είπαμε, ναι, 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 και τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και κάνουμε εμείς την επένδυση, αλλά προς όφελος των δημοτών και δι' των ευάλωτων ευπαθών ομάδων. Απέναντι σε όλα αυτά τα συμφέροντα, σε όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες έρχονται αποκλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιήσουν τα συγκριτικά, ναι, γιατί λένε ότι ωφέλη της περιοχής. Δεν έρχονται τυχαία στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό. Να πάρουμε και λίγο παράταση τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Φυσικά. Γιατί λένε ότι εδώ ο ήλιος είναι αυτός που θέλουν. Όχι. Έχει το συγκεκριμένο υψόμετρο. Το υψόμετρο το θέλουν με τον ήλιο. Γιατί στη Λάρισα, ας πούμε, ναι, μπορεί ο ήλιος να είναι πιο έντονος, ναι, αλλά το βράδυ ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, ναι, έχει θερμότητα και δεν κρυώνει. Άρα την επόμενη μέρα, από ένα σημείο και μετά, η υψηλή θερμοκρασία λειτουργεί αρνητικά. Εδώ τι κάνει? Α, γι' αυτό μας θέλουν εμάς αυτοί. Αποδίδει την ημέρα με την ηλιοφάνεια και ψύχεται τη νύχτα. Ψύχεται τη νύχτα. Η κλίση των ακτίνων είναι τέτοια ώστε αποδίδουν πολύ περισσότερο από ό,τι πιο κάτω. Σοβαρά? Βέβαια. Δεν μας αγάπησαν ξαφνικά. Ναι, αυτό το είχα μια πορεία. Γιατί έρχονται τόσοι και επενδύουν αυτοί εδώ πέρα? Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι. Να το ξέρουν όσοι νοικιάζουν τα χωράφια, πατάτε τους στον κάλο. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι μέσα από την ενέργεια. Μας έχουν ανάγκη. Δεν μπορούν να το κάνουν στη Λάρισα ή στην Κρήτη αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορούν. Μπορούν, αλλά το δεν κάνουν. Δεν έχουν την απόδοση. Δεν που... έχουν αυτοί, ναι, ακριβώς την απόδοση. Εδώ έχουν την απόδοση. Γιατί έτσι είναι η κλίση του ήλιου εδώ πέρα. Έτσι είναι η νύχτα εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο η νύχτα. Είναι η, η διαφορά, ναι, 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 της θερμοκρασίας. Είναι το μικροκλίμα της περιοχής. Έχουμε ζέστη την ημέρα. Έχουμε ηλιοφάνεια. Ξέρουν λοιπόν γιατί έρχονται εδώ. Αλλά το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει, ψύχει τα πάνελ, μάλιστα, τα φωτοβολταϊκά, άρα την επόμενη μέρα ξαναέχουν την ίδια απόδοση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κεπαψόλου, εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς, αλλά όσο και τους συνδημότες, με όλα αυτά τα ερωτήματα που μου δόθηκε ευκαιρία να μπορέσουμε. Καλά, έρχονται τώρα, δεν σταματάνε εδώ. Ναι. Δεν έχουν τελειωμό. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους πρώτα απ' όλα για τις Άγιες αυτές τις μέρες να έχουμε, να είμαστε όλοι, να περάσουμε καλά. Πρώτα απ' όλα να έχει όλος ο κόσμος υγεία, χαρά, αγάπη, και εμείς εδώ ήμασταν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για να λύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα με μεθοδικότητα, με πάρα πολύ κούραση και ατέλειωτες ώρες και μέρες δουλειάς, γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι τρόπος ζωής, αυτό είναι ένας τρόπος προσφοράς που κατά την άποψή μου ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εξ ουρανού δεν έρχεται.
Θα τα ξαναπούμε και προς το τέλος, στο Μάιο, κοντά στις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.